όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλα συμμετέχει στην Ελληνική Νύχτα. Φέτος ανακοινώσαμε ότι πλέον θα έχουμε ISO 9001 και στα τρία χρήματα τα οποία δραστηριοποιούμαστε, τόσο στο κολύμπι, στην υδατοσφαίρεση και στην ιστιοφθορία για μικρά παιδιά. Αυτό μας κάνει περήφανος, διότι θα είμαστε ασφαλείς με βάση όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και πιστοποίησης που θέλει το ISO 9001, και έτσι πιστεύουμε ότι θα παρέχουμε όλες τις δυνατότητες καλύτερες υπηρεσίες στους αθλητές μας αλλά και στους εργαζόμενους που απασχολούνται στον Ναυτικό Όμιλο Καβάλας. Λευκή Νύχτα μπαίνουν στην συνεχόμενη χρονιά και μπορώ να πω ότι είναι μία από τις σπάνιες φορές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση κάθε φέτος και καλύτερα. Ναι, είναι γεγονός ότι η Λευκή Νύχτα είναι ένας θεσμός ο οποίος πάει καλά και συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι συγκεντρώνει και ανθρώπους εκτός καβάλας και όπως το έχω πει και στη σχετική συνέντευξη τύπου, σκοπός είναι να συναντάμε επισκέπτες τη Λευκή Νύχτα και από τη Ξάνθη και από τη Δράμα και από τις γύρω περιοχές και από τις Σέρες. Και πιστεύω ότι στο καιρό αυτό πετύχουμε. Εμείς σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακή ενότητα, στηρίζουμε την διοργάνωση, στηρίζουμε όλες μας τις δράσεις και χαιρόμαστε να συμβλέπουμε ότι με την καθοδήγηση των ανθρώπων της αγοράς πηγαίνει καλά. Και πιστεύω ότι και εσείς την εικόνα η οποία θα μεταδώσετε θα είναι η εικόνα μιας όμορφης καβάλας, μια καβάλα που αξίζει να την επισκέπτονται και να ψωνίζουν όλοι οι άνθρωποι. Λευκή Νύχτα και το μόνο σίγουρο ότι η επιτυχία ξεπέρασε κάθε άλλη χρονιά. Νομίζω ότι την πέμπτη χρονιά πλέον που διοργανώσαμε τη Λευκή Νύχτα είναι η καλύτερη Λευκή Νύχτα από αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί. Το είχαμε πει, τα δρόμενα είναι πολύ περισσότερα, η οργάνωση σίγουρα και η εμπειρία βοηθάει τους ώστε να πραγματοποιηθεί ακόμη πιο οργανωμένα. Ο συντονισμός από την εταιρεία που το είχε αναλάβει την ανάδραση του κυρίου Μπάμπη Λιάδη ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι ελαχιστοποιούνται χρόνο με το χρόνο τα παράπονα και τα προβλήματα. Εμείς πάντοτε προσπαθούμε να κατεβάσουμε τον κόσμο κάτω στην αγορά, να γνωρίσει την πόλη, να έρθει κόσμος που έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος από όμορους νομούς, να βγουν έξω οι επισκέπτες, οι Βαλκάνοι, οι τουρίστες, οι οποίοι υπήρχαν πάλι πολύ μεγάλος αριθμός στα ξενοδοχεία μας, να δουν την πόλη ζωντανή, που ξέρει να διασκεδάζει, ξέρει να καταναλώνει και να περνάει όμορφα. Είναι η πρώτη χρονιά που είχαμε και χορηγούς. Φέτος έγινε μια προσπάθεια και νομίζω ότι του χρόνου οι χορηγοί θα είναι πολύ περισσότεροι, όπως και οι ατομικές δράσεις, δηλαδή οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες από διάφορα μαγαζιά είναι πολύ περισσότερες. Πλέον ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό εδώ, η Λευκή Νύχτα, αυτή η γιορτή, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ μικρή, πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που έχει ξεπεράσει οποιαδήποτε προσδοκία. Οπότε πάρα πολλοί θέλουν να μπουν σε αυτό το όλο project. Ήρθαν άνθρωποι της ενεργειακής από την Αθήνα, αρκετοί, ώστε να δούνε. Ήρθαν, μας είδανε και είπαν ότι μείνανε κατάπληκτοι, έκπληκτοι μάλλον, από όλο αυτό που συνέβη και αυτό που συμβαίνει στη Λευκή Νύχτα της Καβάλας. Νομίζω ότι τον πήγη τον είχαμε βάλει πάρα πολύ ψηλά και νομίζω ότι τον ξεπεράσαμε κιόλας. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που βοηθήσανε στην πραγματοποίηση της Λευκής Νύχτας. Ο Δήμος Καβάλας, η Δημοφέλεια, το Εμπορικό το Επιμελητήριο Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Νομίζω ότι και οι χορηγοί βοήθησαν και του χρόνου θα είναι νομίζω ακόμη περισσότερη και ακόμα μεγαλύτερη Λευκή Νύχτα. Πιστεύετε ότι οι προσδοκίες ξεπεράστηκαν και στην αγοραστική κίνηση? Η αγοραστική κίνηση είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά, σύμφωνα με τους προηγούμενους μήνες, αυτά που περνάμε, νομίζω ότι η κίνηση ήταν πάρα πολύ καλή και ικανοποιητική. Από εκεί και μετά, σίγουρα ο κόσμος βγήκε, σίγουρα ο κόσμος γύρισε, είδε βιτρίνες, μπήκανε και στα μαγαζιά, κατανάλωσαν. Σίγουρα όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι, ότι αυτή η Παρασκευή, για κάποιους που μπορεί ίσως να γκρινιάζουν, δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία Παρασκευή του Μαΐου, για να μην πω με καμία Παρασκευή ακόμα και των εκτόσεων. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, τηρουμένων των αναλογιών και της τσέπης των καταναλωτών, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.